Διαβάσαμε ότι τελείωσαν οι σεισμικές έρευνες στην Κρήτη, ότι αποφασίζει η Exxon Mobil για τη γεώτρηστα κοιτάσματα αερίου. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία και τα επόμενα βήματα? Κύριε Λιγερά, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Θα μπορούσαμε να πούμε με αισιοδοξία ότι ο κύβος πλέον έχει ρηφθεί και ότι το μόνο που απομένει πλέον να ρηχθεί είναι το γεωτρύπανο, ή απέχουμε πολύ από αυτό? Όχι, είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, αλλά φαντάζομαι, επειδή έχετε ακόμα τον καλεσμένο σας, θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση και να καταλάβετε το εξής, ότι σίγουρα θα κάνουμε τη γεώτρηση πριν από την παραλία. Άρα το 27 θα έχουμε παραλία, 28 στο Ηράκλειο. Επειδή μαζί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλά χρόνια, κύριε Λιγερέ, και από τις πρώτες και όλες φορές που ήταν σχεδόν, ας πούμε, ένα απίθανο σενάριο συζήτησης, με τόνους αμφισβήτησης και από πολλούς. Αυτό τι σημαίνει, τα επόμενα βήματα ποια είναι? Αποφασίζει καταρχήν η εταιρεία, αποφασίζει η κυβέρνηση, έχει προαποφασιστεί αυτό και πάει από μόνο του, τι ακολουθεί? Στην πραγματικότητα έχουμε ήδη κάνει μια συμφωνία, εννοώ ως Ελλάδα, δεν είναι η κυβέρνηση, είναι η Ελλάδα, με την κοινοπραξία της Exxon Mobil και Hellenic Petroleum, τα ελληνικά πετρέλαια. Στην πραγματικότητα, γιατί μιλάμε πιο πολύ για την Exxon Mobil, γιατί αυτή είναι operator, δηλαδή αυτή θα βάλει το γεωτρύπανο, μάλλον θα είναι υπεύθυνη για το γεωτρύπανο, γιατί συχνά απλώς νοικιάζουν το γεωτρύπανο. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι ότι, επειδή έχουμε σεισμικά τριών διαστάσεων, δεν είναι απλώς η ακολουθία από τα δύο. Όταν κάνουμε τρεις διαστάσεις, είναι για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για αυτά που έχουμε ήδη εντοπίσει με δύο. Άρα, με δύο διαστάσεις, φανταστείτε ότι κάνουμε μια σκακέρα και μετά κοιτάζουμε συγκεκριμένα τετράγωνα από αυτή τη σκακέρα σε τρεις διαστάσεις για να ξέρουμε ακριβώς πώς είναι το κοίτασμα στόχος. Άρα, τώρα αυτό που γίνεται είναι η μελέτη των δεδομένων αρχίζει. Είναι επίσης σημαντικό και ενδεικτικό ότι τελείωσαν τα σεισμικά τριών διαστάσεων πιο νωρίς από ό,τι είχαν εκτιμήσει, που σημαίνει ότι έχουν ήδη συγκεκριμένους στόχους, άρα δεν πάμε πια θεωρητικά. Και αυτό που γίνεται τώρα σε επίπεδο συμφωνίας είναι ότι ούτως ή άλλως εμείς είχαμε συμφωνήσει ως Ελλάδα ότι πρέπει να κάνουν μια γεώτρηση, γιατί άμα δεν κάνουν γεώτρηση χάνουν ουσιαστικά το οικόπεδο και μπορεί αυτό να παραχωρηθεί σε άλλη εταιρεία. Άρα τώρα είναι στην πραγματικότητα οι εταιρείες που βιάζονται να κάνουν γεώτρηση από τη στιγμή που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα κοίτασμα στόχος, γιατί άμα είναι εμπορικό θα το διατηρήσουν, άμα δεν είναι μπορεί να χάσουν μια ευκαιρία. Εδώ με τα δεδομένα που έχουμε, τώρα βλέπουμε συγκεκριμένα ότι θα πάνε πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κρίση στην Ευρώπη, όλοι ζητούν ενέργεια, όλοι ζητούν φυσικό αέριο και κατά συνέπεια το γεγονός ότι η Κρήτη είναι τόσο όρημη πλέον, γιατί παλιά, όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι το σενάριο ήταν απίθανο, απλώς θα ήθελα και να σας ευχαριστήσω γιατί ακόμα και με τα απίθανα τα πιστεύατε και αποδεικνύει ότι η πίστη καταφέρνει τα πάντα. Άρα τώρα το βλέπουμε σαν διαδικασία και αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε τώρα είναι και τα λιμάνια. Δηλαδή, ποιο είναι το λιμάνι υποστήριξης, έχει σχέση τώρα με την περιφέρεια, με την Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο το κοίτασμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι εταιρείες υποστήριξης, γιατί υπάρχει το γεωτρύπανο. Άρα πρέπει να φανταστούμε, όπως το ξέρουμε κλασικά, είναι 800 άτομα που δουλεύουν επί τόπου, αλλά υπάρχει συνεχώς ένα ή δύο καράβια που έρχονται να το υποστηρίξουν και να φέρουν, ας πούμε, όλες τις σωληνώσεις που πρέπει να κάνουν. Ωρα, τις σωλήνες τις έχουμε σε ένα λιμάνι και πρέπει αυτό να το σκεφτούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη δεν είμαστε πολύ αναπτυγμένοι νότια. Όλα τα πράγματα έχουν βόρεια. Άρα εδώ σημαίνει ότι θα είναι ένα μεγάλο άνοιγμα για τον νότο της Κρήτης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναρωτιόμασταν αν είναι εφικτό, τελικά θα έρθει η λύση από τη θάλασσα. Άρα βάζετε και το ζήτημα των υποδομών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Λιγερέ. Διότι όλα δείχνουν ότι προφανώς υπάρχει ουσία σε αυτό το κοίτασμα. Είναι έτοιμες να ξεκινήσουν οι εξορίξεις με τα γεωτρύπανα, αλλά και αυτό μια κουβέντα είναι να λέγεται. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται με μηχανήματα σε βάθος χιλιάδων μέτρων, με την ανάγκη στήριξης και από ένα μεγάλο
αριθμό προσωπικού, αλλά προφανώς και υποδομών. Σε αυτή την περίπτωση οι υποδομές είναι υποχρεωτικές να γίνουν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, τις κάνει η εταιρεία, τι εικόνα έχετε? Όχι. Αυτό είναι στο πλαίσιο της εταιρείας, πάνω της σε συνεργασία βέβαια, αλλά πρέπει να καταλάβετε το ανάλογο Κύπρο είναι ακριβώς αυτό που έχει στο λιμάνι της Λεμεσού και στο λιμάνι της Λάρνακας. Ανάλογα με τα κοιτάσματα, ποιο λιμάνι είναι το πιο κοντινό, τότε υπάρχει μια διαφορετική πορεία. Αλλά τα καράβια υποστήριξης είναι βέβαια πάνω της εταιρείας. Η Ελλάδα δεν θα βάλει καθόλου χρήματα σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα γίνονται από την κοινοπραξία. Από τη στιγμή λοιπόν που το κοίτασμα είναι θετικό και έχει μια εμπορική αξία, τότε παίρνουμε τα διαφορετικά ποσοστά. Άμα δεν βρει τίποτα η εταιρεία, η κοινοπραξία, σταματάει η διαδικασία και κάνει άλλη γεώτρηση. Άμα βρει, τότε υπάρχει το θέμα της απόσβεσης. Αλλά από την πλευρά της Ελλάδος δεν έχει να κάνει τίποτα καμία επένδυση. Όλα γίνονται από την κοινοπραξία, είναι αυτό που έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής. Να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, διότι εγώ διαβάζω στον τύπο και στα δημοσιεύματα ότι οι έρευνες δείχνουν, προκύπτουν ισχυρά στοιχεία για δύο κοιτάσματα φυσικού αερίου. Ένα γιγάντιο, όπως λέει χαρακτηριστικά το άρθρο που διαβάζω, της τάξης των 303 εκατομμυρίων ποδών και ένα μικρότερο 3,5 τρισεκατομμυρίων ποδών. Άρα μιλάμε για κοίτασμα στην πράξη. Ειδικά πόδια. Ναι, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Στην πραγματικότητα, ας είμαστε συντηρητικοί, ξέρω ότι είσαστε λίγο επαναστατικοί εσείς, αλλά τέλος πάντων, στην πραγματικότητα, άμα είναι μόνο στο μέγεθος ήδη ζόρ, είναι ήδη τεράστια σημασία, ότι μιλάμε για υπαργιγαντία. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σίγουρα πιο πάνω από το κοίτασμα Λεβιάθαν, τη τάξη μεγέθους του κοιτάσματος ζόρ. Αν αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο, θα είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι, αλλά νομίζω ότι ήδη να έχουμε τέτοιο κοίτασμα, και μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα, όχι μόνο για κοιτάσματα τοπικής κατανάλωσης, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και για την Κρήτη και για την Ελλάδα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να είμαστε μετά εξαγωγέας. Αλλιώς είμαστε μόνο καταναλωτές, όπως έχουμε στον Πρίνο ή ας πούμε στο Κατάκολο, για να δείτε την τάξη μεγέθους. Εδώ μιλάμε για ένα στρατηγικό απόθεμα και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για την Ελλάδα, επειδή σημαίνει και πάρα πολλά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά θα τα ξέρουμε πριν από την παραλία στον κόλπο του Δερματά, ε? Ναι. Κύριε Λιγερέ, ναι. Πολλαβώς να βοηθήσουν να φτιάξουμε την παραλία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχω την αίσθηση ότι ο Μάρτιος, όντως θα συμφωνήσω, είναι ένας μήνας εξελίξεων όσο αυτό αφορά στα κοιτάσματα φυσικού αερίου πέριξ της Κρήτης. Περιμένουμε τώρα τα επόμενα βήματα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε πάντα εδώ για να το πηγαίνουμε έτσι και να μπορούν να κατανοούν και όσοι μας παρακολουθούν τι ακριβώς έρχεται και τι ακολουθεί. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί χωρίς εσάς αυτά θα ήταν άγνωστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λιγερέ. Καλή συνέχεια.